Ένα μήνα στη Βουλή ετέθη το ζήτημα της ε, ΤΥΠ. Ετέθη από 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε επίκαιρη επερώτηση που για ένα ολόκληρο πρωί ε, απασχόλησε τη Βουλή, τουλάχιστον τα άλλα κόμματα ήταν διάντιπροσώπων. Αλλά εκεί ελήφθηκε η δέσμευση από την παραπέουσα τότε Τρει μήνες πριν να πέσει, ότι, εν πάση περιπτώσει, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα έρθει ε, αυτή η συμφωνία, εάν και όταν, ας πούμε, πρόκειται να συνομολογηθεί. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, που ε, δημοσίως, βεβαίως, δεν επεξετάθη πολύ. Ε, διαμόρφωσε, όμως, ένα στέρεο προγραμματικό πολιτικό λόγο τη αριστεράς γύρω από αυτό το ζήτημα ο οποίος βεβαίως παραμένει ε, κλειδί σε αυτά που θα σας πω κάποια πολιτικά πράγματα αποτελεί αυτό που είπε η Δόρεη Κοτσακά ότι δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός ε, μετά την χρησιμοποίηση δεκαετία 90 και ύστερα και φτάσαμε στην κρίση άλλωστε ε, λόγω αυτού των παραγόγων στο τραπεζικό σύστημα της μόχλευσης και όλης αυτής της επέκτασης του τραπεζικού τομέα που έγινε και με τα σπίτια και τα πλέον ε, γυρνάει, προσπαθεί να βάλει έναν άλλο στόχο, πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο ε, στα χρήματα που μαζεύονται από τους πολίτες στον δημόσιο ε, χώρο με διάφορους τρόπους και στα δικαιώματα στις κατακτήσεις σαν πηγές προφανώς για παραπέρα κερδοφορία, ανάπτυξη επέκταση είναι ε, εκτίμηση κλειδί πραγματικά από την οποία αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά για αυτά τα ζητήματα πέραν δηλαδή και της αναγκαίας όσο ποτέ ενημέρωσης της λεπτομέρειας θα πρέπει να αποτελεί αφετηρία και εκκίνηση Θέλω δε ερετικά ε, να πω ότι ε, κάπως χρονολογικά ε, έκλεισαν τα αντινεοφιλελεύθερα, αντιπαγκοσμιοποιητικά κινήματα που είχαν την έξαρση τους εδώ στο 2-6 στην τελευταία τεράστια διαδήλωση που κάναμε εκεί, άντε άλλο ένα-ενάμιση χρόνο, 2-7. Όταν άρχισαν οι άτυπες συζητήσει, από ό,τι μα αναφέρατε για αυτή την υπόθεση, δηλαδή αμέσως μετά αρχίζει η αντεπίθεση. Έχουμε μία φάση πενταετίας, εφταετίας, αρχίζει γενομένης από κολονία Άμστερνταμ, τις εργατικές διαδηλώσεις εκεί, τις πανευρωπαϊκές. Σιάτλ, τα Πόρτο Αλέγκρε και Ιωχάνες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Να μετά. Ναι, να τα πω κι εγώ τώρα ίσως. Θα <laughs> τα πει μετά, στάκλεψε. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, έχουμε, θέλω να πω ότι έχουμε τη διαμόρφωση της κριτικής των μαζών ε, απέναντι στην, ε, στον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό υπό την ηγεμονία των ήπα Αυτό είναι το κεφάλαιο του σχεδίου προγράμματος του 2008. Ε, έχουμε την κριτική και την κριτική στον δρόμο, έτσι, και σε διεθνή κλίμακα που τροφοδότησε και πρημοδότησε πάρα πολλά πράγματα τα οποία και ακόμα όπως τα νέα κινήματα στις προηγούμενες δεκαετίες τροφοδότησαν και τροφοδοτούν ακόμα κάποιε κάποιες επιλογές και αυτά τα κινήματα τα παγκοσμιοποιητικά τότε τροφοδότησαν πάρα πολύ την αριστερά, την κριτική τη τα κινήματα πλην όμως κάπου κλείνουν την διαδρομή τους ε, έρχεται η κρίση στην αρχή στην Αμερική ύστερα, ε, περνάει στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ξεκινάει το πολιτικό σχέδιο της αντιμετώπισης από πλευράς των κυρίαρχων δυνάμεων παγκοσμίω, των δυνάμεων της αγοράς, αλλά βεβαίω βεβαίως και του αστισμού και τα λοιπά, το πολιτικό σχέδιο του επόμενου σταδίου, δηλαδή η υπέρβαση της κρίσης υπέρ των αγορών και όχι υπέρ των εργαζομένων υπέρ των δυνάμεων της εργασίας και ε, μονιμοποίηση ενός στάτους με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι μέχρι τότε η ιστορία μας ας πούμε, των τελευταίων δεκαετιών είχε επισφραγίσει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν κεντρική αυτή η εκτίμηση που ανάμεσα σε άλλες ε, έκανε η δώρα και χρονολογικά δηλαδή αποδεικνύεται με την αυθαιρεσία που έχει μια τέτοια διατύπωση. Λέω λοιπόν ότι στο πάντοτε επίμαχο ζήτημα των τελευταίων δυόμιση τουλάχιστον δεκαετιών από τότε που άρχισε ο νεοφιλελευθερισμός στις διάφορες εκδοχές και ηλικίε του και κύκλους που έκανε από τη δεκαετία του 80 μέχρι τώρα να εξελίξει, στο πάντοτε επίμαχο ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, Θυμηθείτε οι παλαιότεροι από πότε άρχισε αυτό το πράγμα να συζητιέται. Ανάγκη για παγκόσμια διακυβέρνηση, διότι τα πάντα πια είχαν γίνει. Τα σύνορα έφευγαν από τη ΜΕΣ, στη διακίνηση, το ηλεκτρονικό χρήμα, έτσι. εκατομμύρια έξω από την καθαυτή παραγωγική διαδικασία που καθημερινά αλλάζουν. Όταν εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα και σχηματοποιήθηκαν σε σχολέ, έμπαινε πάντοτε το θέμα τη παγκόσμια διακυβέρνηση και άρα και η προοδευτική, η συντηρητική κτλ. Η εκδοχή από αυτού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σχέδιο, θα έλεγα, δηλαδή ότι είναι οργανικό στοιχείο η ΤΥΠ, συστατικό στοιχείο στο επίπεδο της οικονομίας και όχι μόνο, με απολύξεις και σε αυτά που υπόθηκαν προηγούμενα στο νομικό πολιτισμό και σε άλλα, σε ένα πολιτικό σχέδιο για την παγκόσμια διακυβέρνηση, από σχήματα πλέον εταιριών και επιχειρηματικών ομήλων, σε σχέση με την κρατική υπόσταση, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένη η ιστορία ε, μέχρι τούδε. Δηλαδή έχεις, το ακούσαμε προηγούμενα πάρα πολύ ωραία, έχεις τον επενδυτή, τον ε, επιχειρηματία, τον κατασκευαστή προϊόντος και, και λοιπά, απέναντι ε, στον πολίτη, τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο, τον παραγωγό. Έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα, ποιοι τίθενται απέναντι σε ποιους, σαν μια ε, παγκόσμια, ας πούμε, προφανώς νέα εξέλιξη, έτσι όπως θα παρουσιαστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια εταιρική υποκατάσταση, υποκαθιστούν οι εταιρείε και αυτά τα συμπλέγματα των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας σε αρκετά μεγάλο βαθμό και η εκτελεστική εξουσία η οποία παραμένει με τις μορφές που έχει σε κάθε ήπειρο και τα λοιπά, είναι σε μια συνταγματική πλέον, σε μια συνταγματοποιημένη ομοιρία, υπαλληλία και επίσημη διαπλοκή. Αυτό βέβαια είναι ο λίγο νεφιαλτικός σενάριο ε, ο, εντάξει, ναι, πολύ λίγο, εντάξει τώρα εμείς εδώ με, που τα έχουμε δει όλα ας πούμε, με αυτά που συμβαίνουν και ως χώρα σε σχέση με τον πυρήνα, με τον ευρωπαϊκό και τα λοιπά, μπορούμε κάπως ψύχρεμα ε, να τα συζητάμε ενδεχομένως ε, Εδώ τώρα αναδεικνύεται κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πορείας, της διαδρομής, του μέλλοντος της διακινδύνευσης να υπάρχει ή να μην υπάρχει, διότι είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς βρίσκεται μπροστά σε πάρα πολύ σοβαρά ιστορικής κλίμακας προβλήματα, δεν έχει την υπόσταση, δεν έχει την αρχιτεκτονική και δεν έχει και τις δυνάμεις της πραγματικής σύγκλησης και διάθεσης, θα έλεγε κανείς, να αντιμετωπίσει θετικά, να υπερβεί Αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Έτσι εγείρεται ε, αυτό το θέμα. Δηλαδή πρόκειται επί της ουσίας για να είμαστε ειλικρινεί. γι' αυτό και η κυρία Κλίντον ε, είπε περί οικονομικού ΝΑΤΟ όπως επίσης μας είπε προηγούμενα η Δώρα πρόκειται για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αυτόνομης και ανταγωνιστικής δύναμης δηλαδή ως πόλου διαφορετικού μέσα σε έναν υποδιαμόρφωση, συνεχώς γίνεται αυτό, είναι μια διαμορφωμένη πραγματικότητα, τη βλέπουμε ανάμεσα στις δεκαετίες, ένα πολυπολικό κόσμο, αλλά με νέε διαμορφώσεις, τώρα και BRICS και άλλτε, εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπετίθεται, υποτίθεται ότι διαμορφώνει μια οντότητα, λέγαμε κάποτε βάζαμε και επίθετα, ως δύναμη δημοκρατίας, ειρήνης, οικονομικών συγκλήσεων, κοινωνικών κατακτήσεων, πολιτισμικής κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, διακριτά και ταυτόχρονα, πούμε, και ως γέφυρα και ως ανταγωνισμό σε σχέση με την Ατλαντική Αυτό, η υπόθεση για την οποία συζητάμε σήμερα, αποτελεί την θεσμοποιημένη άρνηση αυτής της προπτικής και αυτής της υπόστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο μπει σε αυτή τη διαδικασία, συνομολογεί αυτές τι συμφωνίε, θα είναι πάρα πολύ γρήγορη και μάλιστα στην ασθενέστατη κατάσταση που βρίσκεται τώρα, που περίπου δεν ξέρουν τι γίνεται με το ουκρανικό, το προσφυγικό, μεταναστευτικό, οι πολέμοι, με τα πράγματα. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση απίστευτη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διαφορετική προοπτική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το σημειώσουμε είναι ήτα της πολιτικής, ήτα της δημοκρατίας και ήτα ενδεχόμενη της ίδιας της προοπτικής ε, αναθεώρησης, ανασύνταξης, ρεστά, πώς να το πούμε, μιας διαφορετικής πορείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σωστά υπόθηκε ότι μιλάμε επί της ουσίας για άρνηση των ιδρυτικών και αξιακών προταγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με συνταγματικούς, Κανόνες. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Γιατί είναι πολύ δύσκολο τα δημοκρατικά νομιμοποιημένα τμήματα, όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης, εάν τεθούν με την έννοια ότι θα τεθούν αυτοβούλως με τις πλειοψηφίες που έχουν υπό την σκέπη ή υπό την θεσμική διάρθρωση ας πούμε μιας τέτοιας ε, συμφωνίας να λειτουργήσουν από εκεί και πέρα να λειτουργήσουν αποτρεπτικά να λειτουργήσουν ε, ως ανασυγκρότηση ως προοδευτική ε, ανασύνταξη ως μια άλλη αρχιτεκτονική είναι, είναι και θα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολα ε, πράγματα και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, το κρίσιμο ζήτημα επιτρέψτε μου να πω του πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς χρειάζονται όλα αυτά τα, να αναπτυχθούν με τους όρους που είπανε προηγούμενα οι φίλοι, οι συνάδελφοι, σύντροφοι με τα, οι κινηματικές δράσεις, η συνειδητοποίηση του κόσμου, η γνώση του κόσμου γύρω από αυτά τα ζητήματα κτλ. Αλλά όλα αυτά, ακόμα και αν γίνουν με τον καλύτερο τρόπο, απέδειξε, όχι η απότερη ιστορία, αυτές οι δεκαετίες και για αυτά που μίλησα υπενικτικά. Προηγούμενα ότι δεν αρκούν, ότι χρειάζεται η διαμόρφωση πολιτικού συσχετισμού. Θα μου πεις αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, απεδείχθηκε στην ελληνική περίπτωση και το τι συνέβη και το τι συμβαίνει και με το χρέος και τα λοιπά και Απεδείχθη όμως ταυτόχρονα σε αυτή την περίπτωση το ότι μπορεί τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις ακόμα και με αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων να τις αξιοποιείς για να κερδίζεις χρόνο για να κερδίζει χώρο, για να κερδίζει συμμάχου. Θυμηθείτε, παραδείγματο χάρη, στην πρόσφατη δραματική οκτάμινη διάρκεια διακυβέρνηση, με τα όσα λάθη, τι όσε υποχωρήσει, τα όσα γίνανε, που όλοι έχουμε την ανάγνωσή μα, την άποψή μα, ε, για αυτά προφανώ. Θυμηθείτε το πώ από το 18-1 πήγαμε στο 12-6, μέσα στι συζητήσει που γινόντουσαν εκεί, για τα δικά του συμφέροντα. Πώ ξαφνικά ξεπνήσαν κάποιε δυνάμει, κάποιε κυβερνήσει. Αντιληφθήκανε το για ποιο χτυπάει καμπάνα, τι έρχεται ύστερα, τι έρχεται παραίστερα, πώ διαμορφώθηκαν κάποια μπλοκ, πώ ετέθη και τίθεται και τώρα το ζήτημα του χρέου. Παραδείγματο χάρη που ήταν λέξη απαγορευμένη πέρσι. Τέτοιο καιρό λέγαμε για βιώσιμο χρέο και πέφτε ξύλο, α πούμε. Βουλή τώρα είναι κοινό τόπο. Μπορούν λοιπόν να διαμορφωθούν. Ακόμα μπορεί να ανακαλύψει κιόλα κανεί, δεν το κάνω από ε, αυθαιρεσία, το εννοώ αυτό που θα σα πω τώρα ότι υπάρχει αντιπαλότητα και ανάμεσα σε αυτό το σχέδιο που σήμερα συζητάμε με το κυρίαρχο σχέδιο του πιο σκληρού πυρήνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή του σχεδίου Σόιμπλε, για την πολιτική επί της ουσίας, αλλά οικονομική την ονομάζουν διακυβέρνηση, με το κογκλάβιο των, υπουργών, <Τι πέντε φορά> με το κογκλάβιο των Υπουργών Οικονομικών, έτσι, όχι μέσω Ευρωκοινοβουλίου πλέον, με μόνιμο Υπουργό Οικονομικών, περίπου φωτογραφισμένο το οποίο θα είναι, και των πέντε χωρών ω κλειστού κύκλου που θα βγάζει την πολιτική και θα ελέγχει του προπολογισμού. Αυτό το σχεδιάκι, να το πούμε έτσι, το οποίο είναι επίση ανατριχιαστικό και απολύτω αρνητικό και απαράδεκτο για οποιαδήποτε προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι σίγουρο ότι εντάσσεται στι νόρμε που το άλλο σχέδιο προϊονίζεται. Και ίσως και γι' αυτό και από πλευρά τη Γερμανία υπάρχουν και ενστάσεις και κριτικές και διαφοροποιήσεις, ενώ τώρα τους πιο επιθετικούς, όχι τους προοδευτικούς ε, κύκλους. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κρίση, διότι περί αυτού πρωί, σε αυτή την κρίση βρισκόμαστε μέσα, γέννημα όλων αυτών των διεργασιών είναι τα κρισιακά φαινόμενα και οι ε, προσπάθειες υπέρβασής τους. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση όπου ε, Μία ε, ισχυρή συστηματική επίδραση και των κινημάτων και τη πολιτική βούλησης τη αριστερά, των πρασίνων ε, κομματιών, των σοσιαλιστών που ενδεχομένω ήδη κάνουν ε, τη στροφή του για την επιβίωσή τους και αυτοί για οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει πια για το τι καθένας κάνει, ότι κάνει, αρκεί να το κάνει πάντως και να διαμορφώνεται ένα συσχετισμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να προχωρήσουμε έτσι ώστε να μπορούν να μπουν. Αντί του ηρωικού βέτο από τη μία χώρα που μπορεί να είναι τότε η Πορτογαλία, κάποιοι να μα έχουν κάνει παρένθεση, να είμαστε εμεί και να έχουν βγει άλλε τρει χώρε του Νότου. Δεν ξέρω ακριβώ. Ε, εννοώ στην οικοτολογία που ο Κώστα έθεσε ε, στο τραπέζι. Αντί λοιπόν του ηρωικού βέτο κτλ., να έχει διαμορφωθεί ένα άλλο συσχετισμό ε, δυνάμεων. Και αυτό θέλει μια συστηματική και πολιτική δουλειά. Είναι σαφέστατο. Δηλαδή. Ε, εν ώψη του ότι θα μπει η όποια τελική απόφαση τα λοιπά στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σαφές ότι θα πρέπει το ζήτημα να πολιτικοποιηθεί, να είναι θέμα που θα απασχολήσει το Συμβούλιο Κορυφής. Ε, θυμηθείτε ότι το Συμβούλιο Κορυφής, παραμένως κάτι, δεν είχε απασχοληθεί ποτέ με το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο εμείς το θέταμε εδώ και χρόνια πάνω στη γραμμή του, μερί, του μερίσματος ευθύνη, όπως λέγαμε, κάθε χώρα πάνω στις δεδομένες ε, ροές μεταναστευτικές τότε, αλλά ο, που εξελίχθηκαν και πάρα πολύ γρήγορα λόγω των εμπόλεμων καταστάσεων και σε προσβήγηκαν. Η Ερνούντο δεν συζητεί το πουθενά. Σε κάτι δευτεροκλασσά του κομισάριου τη μετανάστευση. Ξέρω ότι εγώ πηγαίναν πρωθυπουργοί και τα λέγανε. Ενώ τώρα έχουν απασχοληθεί τέσσερι σύνοδοι κορυφή. Άρα λοιπόν να μπει και ω πολιτικό μείζον θέμα στο Συμβούλιο Κορυφή να μπει ω γνωμοδότηση στο, Ευρωπαϊκ... στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε ό,τι μας αφορά εδώ θα μπορούσαμε και μπορούμε να το προτείνουμε, εδώ είναι και ε, βουλευτίνες μας, η Ανέτα η... Η Καβαδία, η συντρόφισσα η είναι άλλος κόσμος που χειρίζονται τα θέματα, να γίνει και μία μόνιμη υποεπιτροπή της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπως υπάρχει αυτό το καθεστώς στη Βουλή, παραγματος χάρη μόνιμη υποεπιτροπή για τις αλλαγές Καλλικράτη, ε, τη Επιτροπή Εσωτερικών Διαρκού. έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι που απασχολούνται μόνο με αυτό το ζήτημα και το επεξεργάζονται, όχι μία φορά, στη συνέχεια. Μπορεί να γίνει, είναι στο χέρι μα. Έχουμε τι πλειοψηφίε να κάνουν αυτά τουλάχιστον. Ελπίζω και αρκετά άλλα. Λοιπόν, ε, μπορούν να μπουν, δηλαδή να ενταχθεί και με αυτό κλείνω απολύτω στην πολιτική ατζέντα ε, των συγκρούσεων, των αντιπαραθέσεων ε, του πολέμου που γίνεται ας πούμε στην Ευρώπη οργανικά σχετίζεται απολύτως <coughs> με συγχωρείτε και με τα ζητήματα τα άλλα λιτότητα, περιοριστική πολιτική έλεγχη, ε, μνημόνια κτλ. μην έχουμε καμία αμφιβολία να ενταχθεί λοιπόν πολιτικά σε αυτή την ατζέντα να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει και από πλευρά τη ελληνικής κυβέρνηση, να τεθεί στα φόρα ε, τα διεθνή να τεθεί σε όλα τα όργανα να πολιτικοποιηθεί και ταυτόχρονα να ανατροφοδοτείτε βεβαίως με κινηματικές δράσεις, δράσεις ε, συζητήσεων, ε, συνειδητοποίησης της κατάστασης κτλ. Τότε ε, μόνο, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γονιμοποιήσει ε, αντιστάσεις σημαντικές, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπει ε, τέρμα και σε αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά δεν έχει τέλος και μόνο εφιαλτικές καταστάσεις μπορεί να μας φέρει. Ευχαριστώ.